Γεια σας, Tech Sirius. Νέο update, νέο επεισόδιο Forza Horizon 4. Έχουμε εδώ μια ομορφιά, μια σκέτη γλύκα το Subaru Impreza το 2015 STI WRX. Αν και όχι το αγαπημένο μου Subaru, είναι πανέμορφο και αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ. Ανατρίχιασα ρε. Το Forza βγήκε ένα νέο update. Το update αυτό διόρθωσε ένα από τα παράπονά μου. Βγάλανε λοιπόν ένα νέο update στο οποίο βάλανε τα Mitsubishi. Mitsubishi! Να τα! Λοιπόν, Evo 10, Evo 9, Evo 8, Evo 6, το GTO και το Eclipse. Και το Galant, δεν το είδα αυτό, ήταν στην άκρη. Δεν το κατάλαβα. Το Eclipse το είχαμε φτιάξει στο τελευταίο βίντεο που είχαμε κάνει στο Forza Horizon 3. Πάμε με το Evo 8 τώρα. Θέλω το ένα να το κάνουμε κόκκινο, το άλλο κίτρινο. Α, αυτά είναι. Άρα Ιάπωνα, μια ζωή. Α, αυτά είναι τώρα λοιπόν. Μάσκα. Ω. Αυτό θα το βάλω όμως. Εν τω μεταξύ έχει κάποια bugs τώρα. Ρε παιδιά, γαμώ το πόρτο από το ένα παιχνίδι στο άλλο είναι. Δηλαδή έλεος κάποιες φορές. Αυτό θα βάλω. Αυτά θα βάλω, είναι πιο casual, εντάξει. Α, αυτά μου αρέσουνε που βγαίνουν έξω οι ρόδες. Θα αφήσω τις μαμά πάνω. Θα τις μεγαλώσω βέβαια, θα βάλω 19. Και τώρα πάμε να το κάνουμε full αγωνιάρικο. Roll bar εννοείται θα το βάλουμε. Αφού αγωνιστικό είπαμε θα το κάνουμε. Του έβαλε και racing σασμάν, ώστε να έχει πιο κοντό κυβότιο. Speed 8, acceleration 10 έχει. Ωραία. Ωραία φίλε, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Πάμε να το σκάσουμε τώρα το εργαλείο. Ωραία φίλε, πως φεύγει έτσι ρε. Ωραία μου φύγε. Τι σκάστρα έχει ρε. Το τουρμπο άκου. Ωραία φίλε. Πώς φεύγει έτσι ρε. Λοιπόν, για πάμε για έναν αγώνα, να το δοκιμάσουμε και σε αγώνα πως πάει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους βάλανε τα Evo. Το περίμενα τόσο καιρό, δεν πίστευα ότι θα τα βάζανε. Γιατί ήταν η επίσημη απόφαση της Mitsubishi. Χάζει είναι να μην τα βάζανε. Αλλά είδανε τι παράπονο έχει και σου λέει εντάξει, πάμε. Ωραία, βλέπω κάτι. Κάτι αντιπάλους. Πάμε. Πες με τα όλα. Ωραία φίλε. Πολύ μ' αρέσει. Αντυχία! Πάμε! Κλειδωμένο πάει το εργαλείο γάμο του πελάμου γάμο. Φορώθηκε! Ας τον γκάζι ρε αγόρι, ας τον γκάζι! Θες και θέαμα, παλιομαλάκα! Δεν πειράζει, τους έχω. Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή κάθε φορά. Άντε.
Δεν έγινε, δίσκωσέ τον. Κάνει λίγο σαβιτέκ όμως. Έχει λίγο χόντα μέσα. Πιστεύω θα το φτιάχνουν και αυτό σαν θέμα που είναι. Με τους ήχους γενικά στο φόρτο. Άντε γεια σας! Άντε γεια! Να δούμε και τα υπόλοιπα εύω. Αυτό το εύω συνήθως το κάνω άσπρο, οπότε άσπρο θα το βάλω τώρα. Νομίζω αυτό είναι ίσως και το πιο όμορφο εύω. Πάρα πολύ ωραίο εύω. Εξωτερική εμφάνιση πρώτα απ' όλα. Μάλλον για αυτό θα πάω. Ωραίο αυτό. Αυτή πάντα μου άρεσε, αλλά λέω να το αφήσω έτσι τώρα. Με αυτή την αεροδομή. Επιτέλους έφτιαξαν τον bug με τον προφυλακτήρα αυτόν, όπου ήταν δίχρωμος. Θα αφήσω αυτό πίσω. Έτσι όπως είναι, δηλαδή μανίσιο. Λασποτήρες, αυτό τι είναι. Βάζει και τέτοια ρεσόπα. Νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία έχει ένα τέτοιο εύω. Αν δεν έχει, είχε τέλος πάντων. Λες. Του βάλουμε, ωραία, του βάλουμε ένα τέτοιο, γιατί όχι. Κρίμα είναι. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Θα το βάλουμε και αυτά εδώ πέρα. Τι εργαλείο το έκανα, ρε γάμο. Άρε. Κοίτα τώρα, κάτσε να δεις. Κανονικά θα πρέπει να με προσλάβουν στην ελληνική αστυνομία για να τους φτιάχνω τα αυτοκίνητα. Κοίτα τα τι ωραία που τα κάνω όλα. Και αυτό θα το κάνουμε αγωνιστικό, αλλά θα είναι αγωνιστικό undercover. Γιατί θα είναι αστυνομικό, ενώ θα είναι και αγωνιστικό. Χαλιτάρχης. Κατάλαβες, έτσι το κάνουμε. Παπ, θα συγκινηθώ πόσες φορές. 447 καβέ. Ωραία, τώρα γίνεται που... Αμάν, αμάν, τι ακολουθεί. Ρε φίλε, τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις. Αυτά είναι. Μην κοπάνεις απάνω μου. Απαπα. Θα τους κυνηγήσω. Θα τους κυνηγήσω, τρέχουνε, κάνουν αγώνες. Ελάτε εδώ ρε. Ο άλλος τους έχω άνετα. Τον άλλον, ο άλλος είναι ο αρχηγός. Έλα εδώ κύριε. Ο Πελτές είναι. Από τους αρμοσχόλιξ. Πελτέ. Κοίτα πως φέρνουμε από πίσω. Ωρε φίλε, έλα εδώ ρε. Πού πάει ρε. Α. Θα τον κόψω. Πολύ ωραίο το μάξι ρε. Στο online αυτό θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Την επόμενη φορά που θα παίξω online θα το πάρω αυτό. Για να δω πως θα με κοιτάνε όλοι, θα με κυνηγάνε. Θα τους κυνηγάω βασικά. Για να δούμε τώρα πως πάει γενικά. Ωραίο δεδομένο είναι. Πιο καλά από το άλλο πηγαίνει. Πιο καλές αναρτήσεις έχει, δεν ξέρω. Ωραία αυτά είναι. Αυτός πολύ γρήγορα πηγαίνει. Να σου πω κύριε, ξέρετε με πως θα πας. Ξέρετε με πως θα πηγαίνατε κύριε. Κατέβα. Ωρε 500 άλογα σιγά με. Κάνει δεξιά. Σταμάτα. Κοίτα να δεις.
Την περάσω. Πάρτα. Πολύ μ' αρέσει ρε γαμότο, πολύ μ' αρέσει. Έλειπε το Μιτσουμπίση, εντάξει, κακά τα ψέματα. Να το δούμε και σε ένα drag race με άλλα αυτοκίνητα της κατηγορίας. Τι ωραίο ρε. Να δούμε. Αγώνα θέλατε. Ωραία, εξαφανίστηκε. Δεν έκανα καλή κινήση, αλλά εξαφανίστηκα. Πόσο πιάνει. Τώρα στην άμμο κιόλας. 300 πιάνει, άνε το. Γεια σου ρε Λάουρα. Οδηγάρα. Πολύ ωραίο και το Evo 10. Διαφορετικό έτσι αστυνομικό, πολύ μαγκιόρο. Μάλλον θα πάμε για το Evo 6 και στο τέλος του επεισοδίου θα πάμε με το Evo 8, όχι 9. Πάμε με το Evo 6 τώρα. Αυτό θέλω να το κάνω το Mi Makinen φάση, δηλαδή off-road WRC. Για να δούμε τώρα το Mi Makinen. Έχει body kit. Άμα έχει body kit μας σώσει, βάζει, το κάνει το παλιό το Mi Makinen, το αγωνιστικό. Λοιπόν, να το βάλω λάστιχα. Χωμάτινα. Δεν μεγαλώνω τη ζάντα, την αφήσω εκεί 17. Αναρτήσεις, θα του βάλω την ψηλή. Ωραία το τούρμπο. Ωραία φίλε. Ωραία. Είναι καλό αυτό. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ. Να το δούμε και σαν έναν αγώνα με χώμα, off-road, πώς θα πάει. Είμαι έτοιμος. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο τώρα το χώμα με την λιμονιέρα. Αλλά πηγαίνει καλά, δεν μου φεύγει. Ωραία, τι φουκέτα είναι αυτό. Τι πέταλα είναι αυτό. Πήγε Ηλία, πήγε. Πάμε Titan. Πολύ ωραίο είναι. Έχει πολύ ωραίο ήχο, μου αρέσει πολύ ο ήχος. Όχι ρε λάθος κουμπί, γάμο. Αλλά επιμένω ότι ακούγεται λίγο σαν Type R. Κάστρα. Ωραίο. Άρα μετά ο φρόντ δεν μπορώ, πονάει μέσα μου κάθε φορά γάμο. Ξέρετε τι έχει γίνει, ότι δεν μπορώ να βρω καθόλου τις κατάλληλες ρυθμίσεις με την τιμονιέρα. Στο dirt ας πούμε παίζει μια χαρά. Το Forza είναι που έχει θέμα, δεν το έχουν κάνει καλά για τιμονιέρα. Σε αυτό, στο 4, στο 2 ας πούμε ήταν τέλειο. Έχει δέντρα εδώ, γαμότ. Α, πα, πα.
Ούτε στον Ρομπίκα, είδες. Πέφτεις. Πέφτεις. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το Evo 9. Το 9 νομίζω ότι πρέπει να το μεταχειριστούμε κατάλληλα και αντίστοιχα με το όνομά του. Τι είπα τώρα, κατάλαβες, όχι. Ούτε εγώ κατάλαβα τι είπα. Θα καταλάβεις, εννοώ όταν θα δούμε τώρα μαζί. Αυτό το Evo αντιπροσωπεύει καταρχάς το Fast and Furious, το Tokyo Drift. Αντιπροσωπεύει όλα αυτά. Αντιπροσωπεύει WRC. Να το. Εδώ το έχω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να γίνει το ίδιο Evo που είχα κάνει και στο Need for Speed τότε. Αρχικά λοιπόν θα το βάψουμε. Όχι κόκκινο, αλλά εδώ στο κίτρινο. Έτσι. Carbon, καπό και καθρέφτες. Και η αεροτομή, γιατί θα δεις σε λίγο. Μαύρες ζάντες. Μαύρες ή άσπρες λες. Να κάνει την αντίθεση. Ε. Ας το μαύρο. Θα δούμε σε λίγο. Παίρνει body κοιτίδα. Μάλλον για το off-road, ναι. Αν θες να το κάνεις αγωνιστικό για χώμα, μπορείς να το κάνεις έτσι. Μα δεν μ' αρέσει καθόλου εμένα, γιατί εμείς δεν είμαστε για τέτοια, έτσι κι αλλιώς. Εμείς σε αυτό το κανάλι λεγόμαστε υπερκάγκουρες. Δεν μας δόθηκε αυτός ο τίτλος έτσι. Μας δόθηκε επειδή τον αξίζουμε. Εργαλείο. Βλέπω συνέχεια από δίπλα μου περνάνε στον μπαρούν, περνάνε από εδώ, περνάνε από εκεί. Αλλά ένα τέτοιο, ένας δεν έχει ένα τέτοιο εδώ πέρα. Κοίτα, αυτό είναι χίλια άλογα τώρα. Χίλια άλογα το έχω κάνει. Ωραία μάνα μου. Τρακτέρ εδώ έχει. Έρε. Επαρχία. Το πάω στην εθνική τώρα να το δοκιμάσω στην τελική και στην ταχύτητα που θα το σκάσω και πέρα. Έφυγε! Ωραία φασαρία! Άντε γεια σας! 300 πάει! Πήγε! 300! Ωραία! 7 δεν έχει! Δεν έχει 7! Τερματίζει 340! Ωραία Παναγία μου! Καλύτερο, το καλύτερο αυτοκίνητο που έχω φτιάξει. Σε κάθε επεισόδιο έχω και το καλύτερο αυτοκίνητο που έχω φτιάξει. Θα γίνει το ατύχημα, παιδιά, θα γίνει το ατύχημα. Κράτα το μέσα! Όχι! Λοιπόν, παιδιά, θα το αφήσω εδώ πέρα. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Γράψτε μου κάτω στα comments τι αυτοκίνητα θέλετε να δείτε. Αν θέλετε να δείτε και άλλα Ιαπωνέζικα, Αμερικάνικα, Ford, ό,τι θέλετε. Γράψτε μου κάτω στα comments τι αυτοκίνητα θέλετε να φτιάξουμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχω κάποια εγώ στο νου, βέβαια. Αλλά για να δω, επειδή μου πάνω κάτω τι θέλετε, τι σας αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, thank you.